Τώρα πάμε να δούμε να αποκαλύψουμε, Λουίζα, ποια νέα μέτρα είναι στο τραπέζι. Κάναμε ρεπορτάζ και με κορυφαία μέλη τη Επιτροπή των Ειδικών και με κορυφαίε πηγέ του Υπουργείου Υγεία. Η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Θα κορυφωθεί αύριο τη Δευτέρα και την Τρίτη. Και αν έχουμε ανακοινώσει, αυτό δεν έχει κλειδώσει να το πούμε, θα έχουμε την Τετάρτη. Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεκριμένα μέτρα που είναι στο τραπέζι. Οι ειδικοί επεξεργάζονται διάφορα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αναχαιτήσουν αυτό το κύμα. Όχι για τους εμβολιασμένου. Όχι αυτό για τους εμβολιασμένους. Η μία σκέψη λοιπόν που γίνεται είναι ένα μοντέλο σούπερ μάρκετ σε ψυχαγωγία και σε εστίαση. Εδώ μιλάμε για τον περιορισμό στην πληρότητα ενδεχομένω, για την αύξηση των αποστάσεων μεταξύ των πελατών. Και το επόμενο, Η επόμενη σκέψη που γίνεται ε, και συζητούν οι ειδικοί είναι η επαναφορά τη τηλεεργασία. Σύμφωνα με κάποιε πληροφορίε, το συγκεκριμένο μέτρο συναντά κάποιε αντιρρήσει από το Υπουργείο Εργασία. Θα δούμε εάν πρόκειται. Το έχουν πει ούτω ή άλλω και δημοσίω οι ειδικοί ότι θα ήταν ευεργετικό ένα τέτοιο Συστά. μέτρο. Στη συνέχεια, έχουμε το μέτρο της, του κλιμακωτού ωραρίου προσέλευση, προσέλευση στο δημόσιο για του υπαλλήλου. Αυτό συγκεντρώνει τι περισσότερε πιθανότητε από όλα. Βεβαίω, μπορεί να, να, να μην γίνει. Αυτή τη στιγμή όμως είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση μπορεί να το δει με ένα θετικό μάτι. Με στόχο είναι να υπάρχει αποσυμφόρηση και στα Ακριβώς. μέσα μαζική μεταφορά. Εκεί υπάρχει ζήτημα, άρα το σχέδιο είναι 7, 8, 9 και 10 όπως το προηγούμενο κύμα η προσέλευση στο δημόσιο. Και τέλος αυτό που θα ήθελαν οι ειδικοί είναι μάσκα και σε εξωτερικούς και διπλή μάσκα στα μέσα μαζική μεταφορά, όπου όπω έχουμε πει εντοπίζεται ένα πρόβλημα λόγω του μεγάλου συγχρονισμού. Οι ειδικοί μιλούν και για μέτρα στην ψυχαγωγία, λένε δηλαδή να επιστρέψουμε στο ε, καθιστή όχι όρθιο με μάσκα. Η κυβέρνηση το αποκλεί, λέγοντα ότι αυτό θα είναι ένα μέτρο που θα στόχευε στου εμβολιασμένου. Δεν θέλουμε κανένα μέτρο που να περιορίσει του εμβολιασμένου. Θεωρούμε ότι είναι θετικό. Έχουν ένα κίνητρο παραπάνω να πάνε να εμβολιαστούν και παραπέμπουν στο πολύ μεγάλο αριθμό νέων ειδικά που τι τελευταίε μέρε σπέβδουν να εμβολιαστούν. Θα ρωτήσουμε σε λίγο τον καθηγητή Γόγο να μα δώσει τι δικέ του προτάσεις. Θα τον έχουμε ζωντανά στο δελτίο. Να σε ευχαριστήσουμε, Λουίζα Κροντήρη.